Ήταν μια πάρα πολύ σημαντική νίκη. Από την αρχή της εβδομάδας λέγαμε ότι έπρεπε να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι πάση θυσία αν θέλαμε να μείνουμε στη διεκδίκηση του τίτλου. Εκμεταλλευτήκαμε και την απώλεια του πρωτοπόρου στο παιχνίδι του Σαββάτου και μειώσαμε τη διαφορά στους 4 πόντους. Μια διαφορά που μας αφήνει πάρα πολύ ευχαριστημένους. Όμως δεν έχουμε πετύχει τίποτα ακόμη, έχει πάρα πολύ δρόμο. Και συγκεντρωνόμαστε στο παιχνίδι του Σαββάτου με την Ανόρθωση που είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θα το χαρακτηρίζατε κομβικό το παιχνίδι του Σαββάτου? Ναι, θεωρώ ότι όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα θα είναι πολύ σημαντικά μέχρι το επόμενο. Επειδή έχουμε μια διαφορά από το ΑΠΟΕΛ στους 4 βαθμούς, νομίζω δεν έχουμε περιθώρια για οποιαδήποτε άλλη απώλεια. Αν θέλουμε να διεκδικήσουμε τον τίτλο μέχρι το τέλος. Θεωρώ ότι είναι σίγουρα ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι το οποίο πρέπει να κερδίσουμε. Τώρα, πόσο σας βοήθησε το γεγονός ότι γνωρίζατε το αποτέλεσμα του ΑΠΟΕΛ? Πόσο σας βοήθησε χθες απέναντι στην Ομόνοια αυτό το γεγονός? Και αν θεωρείτε ότι τώρα που φτάσαμε σε ένα κομβικό σημείο του πρωταθλήματος θα ήταν καλύτερα αν όλα τα παιχνίδια του ομίλου διεξάγονταν την ίδια μέρα και ώρα, αν αυτό είναι εφικτό? Καταρχάς, ναι, θεωρώ ότι όλα τα παιχνίδια, αν είναι εφικτό, πρέπει να διεξάγονται την ίδια ώρα. Από τη στιγμή που έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Από εκεί και πέρα, σίγουρα γνωρίζοντας το αποτέλεσμα του ΑΠΟΕΛ που αγωνίστηκε το Σάββατο, έδωσε μια περισσότερη πίεση, θεωρώ, στους παίκτες μας, οι οποίοι όμως ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ καλά. Και αγωνίστηκαν με πάρα πολύ πάθος και πήραν την νίκη που τη χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Μάλιστα. Τώρα, όπως είπατε και εσείς, η προσοχή στρέφεται στον τέρπι του ερχόμενου Σαββάτου με την Ανόρθωση του Αντώνη Παπαδόπουλος. Πάντως, είναι θετικό το γεγονός ότι πλέον ο Σοφρόνης Αυγουστή έχει στην διάθεση του όλους τους ποδοσφαιριστές και με τον ίδιο μάλιστα χθες να δίνει τα εύσημα στους παίκτες που αγωνίστηκαν. Ναι, είναι πολύ σημαντικό για έναν προπονητή να έχει στη διάθεση του όλους τους ποδοσφαιριστές που έχει στο ρόστερ. Ευτυχώς για μας, στην κατάλληλη στιγμή έχουμε πάρα πολλές επιστροφές. Αν και στη φετινή χρονιά έχουμε συνηθίσει να αγωνιζόμαστε με πάρα πολλές απουσίες. Και μπαίνοντας στην τελική ευθεία, νομίζω είναι ένα επιπρόσθετο όπλο στα χέρια του προπονητή μας η επιστροφή όλων των παιχτών που ήταν τραυματίες. Ναι. Τώρα, επειδή η Κόπη υπενθύμισε σήμερα ότι η μεθεπόμενη αγωνιστική θα διεξαχθεί Μεγάλη Τετάρτη και Μεγάλη Πέμπτη, και είναι στην αγωνιστική που υποδέχεστε τον ΑΠΟΕΛ και όλοι αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα του παιχνιδιού. Καταρχάς, έχετε ενημέρωση για το πότε θα διεξαχθεί το παιχνίδι, Τετάρτη, Πέμπτη? Όχι, ακόμη δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση. Περιμένουμε και εμείς από την Ομοσπονδία να δούμε αν θα είναι Τετάρτη, Πέμπτη. Σίγουρα θα προτιμούσαμε να μην υπήρχαν παιχνίδια αυτές τις μέρες, αλλά εντάξει, θα δούμε και εμείς πότε θα αγωνιστούμε και... δεν έχουμε ούτως άλλως άλλη επιλογή. Ναι, μα έτσι κι αλλιώς η Ομοσπονδία το έχει αναφέρει ότι ήταν προκαθορισμένο το πρόγραμμα, απλά μια υπενθύμηση έγινε σήμερα. Ναι, σίγουρα. Ωραία. Τώρα πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Κυριολεκτικά έχει βουήξει ο τόπος από το πρωί ότι έχετε έρθει σε συμφωνία με τον Ζελάγια, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος κλέβει τις εντυπώσεις στο φετινό πρωτάθλημα. Δεν ξέρω, η θέση δική σας ποια είναι καταρχάς? Πολύ αντιλαμβάνεσαι ότι μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα θα ακουστούν πάρα πολλά ονόματα. Από τη μεριά μας δεν υπάρχει τίποτα επίσημο το οποίο μπορούμε να ανακοινώσουμε. Θα ασχοληθούμε αυτά τα θέματα μετά την λήξη του πρωταθλήματος και όταν θα υπάρχει οτιδήποτε ανακοινώσιμο να φέρει ότι είμαστε οι πρώτοι που θα το μάθει. Ωραία. Και κάτι τελευταίο που ολοκληρώσουμε αφορά η ερώτηση στα τηλεοπτικά δικαιώματα. Αλλάζεται στέγη τελικά? Όχι, έχουμε τα δεδομένα εκεί τα οποία μελετάμε, έχουμε κάποιες προτάσεις. Πολύ σύντομα θα πάρουμε και τις δικές μας αποφάσεις, οι οποίες θα είναι πάντοτε με βάση τα συμφέροντα του δικού μας σωματείου. Ωραία, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κινή. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια.